Γεια σας. Σίγουρα έχετε ακούσει πολλές απόψεις για το πώς πρέπει να χειριστούμε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι στο σπίτι. Τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τα παιδιά μας. Πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Πώς θα είναι η μετάβαση μετά. Τι προκλήσεις θα έχουμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τη νέα πραγματικότητα. Πολλά ερωτήματα. Και φυσικά ένας βομβαρδισμός από πραγματικές και από φανταστικές ιστορίες και σενάρια για το τι είναι η όλη κατάσταση, τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, ποια σενάρια συνωμοσίας υπάρχουν και πώς θα γλιτώσουμε από έναν φανταστικό εχθρό. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά όλο αυτό μοιάζει σαν ένα έργο επιστημονικής φαντασίας, είναι όμως η πραγματικότητα. Και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν έχουμε τίποτα εξωπραγματικό να αντιμετωπίσουμε, είναι η πραγματικότητα, είναι ένας ιός, μας καθήλωσε στο σπίτι και μας δίνει μια ευκαιρία να αντέξουμε και να δαμάσουμε τις ενορμήσεις μας. Να δούμε δηλαδή γιατί φεύγαμε, γιατί θέλαμε τη φυγή από το σπίτι. Μήπως γιατί δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε λίγο την κατάσταση όλων αυτών που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι μας ή αν θέλετε μέσα στην ψυχή μας. Μήπως είναι η ευκαιρία τελικά να έρθουμε αντιμέτωποι με όλα αυτά, να τα λύσουμε, να τα τακτοποιήσουμε και να μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Το να βρίσκουμε λόγους να είμαστε και τρόπους να είμαστε σε διάσπαση δεν μας καθιστά ευτυχισμένους. Μας δίνει μικρές δόσεις ανακούφισης, αλλά ουσιαστικά δεν μας δίνει τη γαλήνη που ζητάμε. Άρα λοιπόν θα έλεγα να κάτσουμε με ησυχία και με δύναμη να παλέψουμε με όλα αυτά, να παλέψουμε με όλους αυτούς τους φόβους, όλες τις δυσκολίες στις σχέσεις μας, να μπορέσουμε να κάνουμε την καινούργια μας σύνδεση τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τον σύντροφό μας και τα παιδιά μας. Να δούμε αν θέλετε την πραγματικότητα ως μια απλή κατάσταση και με ρεαλισμό και αισιοδοξία να δούμε πώς την αντιμετωπίσουμε και φυσικά να οροματιστούμε το μετά. Αυτό που ακούω για μετά είναι μόνο κάτι τρελά σενάρια. Δεν ακούω το μετά, δηλαδή κάποιον να μου πει πώς θα κάνει σχέδια για διακοπές, τι θα κάνει, πού θα πάει, τι αν θέλετε θα αποκομίσει από όλο αυτό ώστε να το χρησιμοποιήσει και για μετά σαν όπλο για να κάνει τη ζωή του ακόμα καλύτερη. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ψάχνετε σε μια παρανοϊκή ετοιμότητα τι θα κάνετε για να περάσει η μέρα. Η μέρα περνάει πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα και δεν υπάρχει χρόνος να τα κάνουμε όλα αυτά. Ας κάνουμε λοιπόν λίγα ποιοτικά και καλά. Ας ψάξουμε λίγο στον εαυτό μας τι μπορεί να μας γεμίσει, τι μεταβατικό αντικείμενο μπορούμε να βρούμε έτσι ώστε να κρατηθούμε και να στηριχτούμε σε μια δύσκολη κατάσταση. Άλλος να μάθει ένα όργανο, μουσικό. Άλλος να αρχίσει να διαβάζει ποίηση, να διαβάζει λίγο φιλοσοφία, να δει λίγο τη ζωή διαφορετικά. Οτιδήποτε ευχαριστεί τον καθένα, αλλά σε μια ευχαρίστηση που δεν θα είναι γρήγορη, καταναλώσιμη και εύκολα μεταβολήσιμη. Να είναι μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι που θα μας αφήσει τη γεύση για πολύ καιρό. Θα μας ανοίξει, αν θέλετε, και την όρεξη για να κάνουμε κάτι ακόμα καλύτερο μετά κορονοϊού, μετά από αυτή τη δύσκολη εποχή. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ο καθένας όσο μπορεί θετικά αυτή την περίοδο προς όφελος, όχι μόνο για να προσπεράσουμε τη δυσκολία, αλλά για να κερδίσουμε κάτι που θα είναι σίγουρα υπέρ μας στο μέλλον. Καλή δύναμη σε όλους!